Δημαρχέ μου, σήμερα επειδή λίγο είμαστε safe, έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να πούμε πλέον για το βαθμό καταστροφής που έχει υποστεί ο Δήμος σας. Σε τι βαθμό μέχρι στιγμής μετράτε την καταστροφή? Καταρχήν, ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση γιατί αφενός έχουμε ακόμα ενεργές αιστείες, οι οποίες σαφέστατα είναι υπό έλεγχο, αλλά ακόμα καταστρέφουν. Ξέρετε, αυτό το τέρας δεν θα σταματήσει, δεν θα ησυχάσει, αν δεν φτάσει στη θάλασσα και τα κατακάψει όλα. Αλλά μπορώ να πω ότι σήμερα βγήκε ο ήλιος, μπορούμε να χαμογελάμε και να κοιτάμε το μέλλον προσπαθώντας να πιαστούμε από ό,τι έχουμε περισσώσει. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Περιβαλλοντικά θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε φτάσει ή να έχουμε ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα καμένου δάσους. Μόνο στο Δήμο μας. Και στο διπλανό Δήμο καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το μέγεθος είναι μια καταστροφή ιστορική για τη χώρα. Έτσι, ίσως τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές ποτέ να μην έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον από όσο έχει καταγράψει η ιστορία. Κατά δεύτερον, οικονομικά η ζημιά είναι τεράστια. Και είναι ζημιά τεράστια όχι μόνο στο επίπεδο των ανθρώπων που ζουν στο δάσος και από το δάσος, όχι μόνο σε αυτούς που ρητινεύουν την Πεύκη, που ξυλεύουν το δάσος, που ζουν από αυτό, στους αγρότες που καταστράφηκαν οι καλλιέργειες, στους μελισσοπαραγωγούς και του τόπου μας, αλλά και όλων αυτών που έρχονται και παράγουν μέλι από άλλες περιοχές στη Βόρεια Εύβοια. Υπολογίζεται ότι 5.000 μελισσοπαραγωγοί περνάνε τα σύνορα της Βόρειας Εύβοιας κάθε χρόνο και φέρνουν εδώ πέρα τις κυψέλες τους για να παράγουν μέλι. Αλλά έχει γίνει και μεγάλη καταστροφή στο κομμάτι του τουρισμού. Έναν Αύγουστο περιμέναμε για να τα βγάλουμε πέρα το χειμώνα, μετά από μια περσινή πολύ κακή χρονιά, και αυτός ο Αύγουστος χάνεται γιατί όλοι εγκατέλειψαν το Δήμο Εστίασης Διψού και τη Βόρεια Εύβοια, επειδή δεν ήταν δυνατόν για λόγους ασφάλειας να είναι εδώ. Υπάρχει αρχή για να ξεκινήσετε, κύριε Δήμαρχε? Καταρχήν πρέπει πρώτα να ηρεμήσουμε, να κάνουμε αποτίμηση της καταστροφής, να επιστρέφουν σιγά σιγά όλες τις αιστείες τους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε τον κόσμο που έχει προβλήματα, που έχει προβλήματα διαβίωσης. Πρέπει να τους ενισχύσουμε. Οι άνθρωποι είναι ο τόπος. Έτσι. Επειδή δεν μπορείτε να περιμένετε πότε θα μπουν αυτές οι αποζημιώσεις, οργανώνετε κάτι εσείς ως Οργανώνουμε, καταρχήν δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα να πεινάσει. Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα ζώα και το ζωντανό κεφάλαιο να υποστεί ζημιά. Δηλαδή υπάρχουν ήδη διαδικασία υποστήριξης και στα νοικοκυριά, αλλά και στους κτηνοτρόφους που μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Θα κοιτάξουμε να συνεφέρουμε το Δήμο μας όσο πιο γρήγορα μπορεί, γιατί να έχει μια καλή εικόνα, μήπως και κερδίσουμε κάποιες μέρες του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου από την τουριστική σεζόν, γιατί υπάρχει μέρος του Δήμου μας το οποίο δεν έχει πληγεί και ξεκινάμε δουλειά. Ήδη έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας, τον Σταύρο τον Μπένο, τον οποίο εκτιμώ και έχω και στενή σχέση μαζί του. Ικανοποιηθήκατε με την επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου? Νομίζω ότι είναι μια ελπίδα. Είναι μια ελπίδα μέσα σε όλα αυτά τα αποκαίδια τα οποία μας περιβάλλουν πλέον στη Βόρεια Εύβοια. Ο Σταύρος Μπένος είναι και έμπειρος, είναι και ειλικρινής και αποτελεσματικός. Σας είπε ότι μπορεί να γίνει. Και εργατικός, και είναι και άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δήμαρχος και γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει η τοπική κοινωνία. Βέβαια, και όλοι το ξέρουμε αυτό. Δεν διευθύνει από ψηλά και μακριά. Αλλά αυτό θέλει πολύ δουλειά. Τι σας είπε για τη Βόρεια Εύβοια, τι σας είπε? Ας μην αποκαλύψω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι. Όχι, αν μας έδωσε ελπίδες. Θέλει πολλή δουλειά και είναι δουλειά ετών. Είναι δουλειά δεκαετίας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξαναφτιάξουμε τη Βόρεια Εύβοια, να την ανασυγκροτήσουμε και να δούμε πώς θέλουμε να είναι μετά από 10 χρόνια, μετά από 20 χρόνια. Πρέπει να υπηρετήσουμε και την καθημερινότητα και το πρόβλημα και τη ζωή, αλλά πρέπει να υπηρετήσουμε και το όνειρο και το μέλλον αυτού του τόπου. Τώρα, για να κρατήσετε τους νέους εδώ, να μην σας φύγουν, γιατί η δεκαετία είναι δεκαετία, είναι μακριά. Ακριβώς. Μπορείτε να οργανώσετε και να διεκδικήσετε οι νέοι να βρουν δουλειά? Ήδη ζήτησα από τον Πρωθυπουργό στην επικοινωνία που είχαμε πριν από 2 μέρες, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχω χάσει και τις μέρες. Του ζήτησα όσοι έχασαν τη δουλειά τους, και αναφέρομαι στους ανθρώπους που ζουν από τα χωράφια τους και τις καλλιέργειες που καταστραφήκανε, τους θερτονοσυλλέκτες και τους δασεργάτες. Όσοι έχασαν τη δουλειά τους, να εξασφαλιστεί το εισόδημά τους και να είναι αυτοί που θα δουλέψουν για να αποκαταστήσουν το περιβάλλον το οποίο καταστράφηκε. Το δάσος το γνωρίζουν πολύ καλά, τον τόπο το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα. Είναι οι πλέον κατάλληλοι να δουλέψουν σε αυτό και μου δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι αυτοί που θα προσληφθούν πρώτοι. Είναι οι διεκδικήσεις σε αυτή τη διαδικασία, θα γίνουν από την πλευρά μας χωρίς εκπτώσεις. Μας κάψανε το σπίτι και δεν αναφέρομαι κυριολεκτικά στο σπίτι στο οποίο κατοικούμε. Το περιβάλλον και ο τόπος μας είναι το σπίτι μας.
μας κάψανε το σπίτι και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένους άνθρωπους που το κάψανε. Κάει και το σπίτι μας. Κάει και το σπίτι μας. Κατά συνέπεια, οι διεκδικήσεις θα γίνουν χωρίς εκπτώσεις και η ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας οφείλει η πολιτεία να γίνει εθνικός στόχος. Θα διεκδικήσετε και νομικά πλέον αυτό το θέμα μέσα από μηνύσεις, θα κάνετε κάτι, το σκέφτεστε ή όχι ακόμα? Δεν είναι, καταρχήν, ακόμα δεν έχουμε μετρήσει τις ζημιές μας. Και δεν ανήκω σε αυτούς που θέλουν να πιω αίμα αναζητώντας ευθύνες. Οι ευθύνες από όπου πρέπει να αναλυθούν οφείλουν αυτοί που τις έχουν να τις αναλάβουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των σοβαρών πολιτικών ανδρών ή των σοβαρών στελεχών των υπηρεσιών. Και από εκεί και πέρα, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται. Να συγκροτήσουμε τη Βόρεια Εύβοια, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά μας να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, που θα είναι ένας τόπος με άλλα χαρακτηριστικά από ό,τι μεγάλωσα εγώ, αλλά είναι ένας τόπος μαγικός, όπως μου αρέσει να λέω. Κύριε Δήμαρχε, αληθεύει ότι η Επιτροπή τον ΗΠΑ έφτασε εδώ και θα συντάξει έκθεση? Χθες είχαμε μια επιτροπή απεσταλμένη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι οποίοι έφτασαν και συναντήθηκαν μαζί μου στο Πευκή. Είχαμε μια πολύ μακρά συνομιλία. Το ένα κομμάτι ήταν η ανθρωπιστική βοήθεια. Τους ανέφερα ότι δεν έχουμε ανάγκη προς το παρόν τουλάχιστον από ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί εκτός από την αξιοπρέπειά μας έχουμε και την επάρκειά μας αυτό. Και κάναμε πολύ μεγάλη συζήτηση για την περιβαλλοντική καταστροφή και για το πώς πρέπει να στηριχθούμε σε αυτά που έχουμε, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ζωντανοί για να ξαναστήσουμε αυτά που χάσαμε. Μας έκανε εντύπωση και γιατί ήρθαν εδώ? Τι τους έκανε να έρθουν εδώ? Τους συγκίνησε και τους κινητοποίησε η μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Είναι μια καταστροφή που έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο. Το είδαμε από τα τηλεοπτικά μέσα. Από όλο τον κόσμο, πραγματικά. Θα συντάξουν κάποια έκθεση, σας είπα. Τον πλανήτη. Ήδη ετοιμάζονται να συντάξουν έκθεση προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Και εγώ τους ζήτησα και τους πρότεινα συνεργασία σε πολλά επίπεδα. Σε επίπεδα εκτός από την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά και την πολιτιστική ανάδειξη του αποθέματός μας, πράγματα για τα οποία οι Αμερικάνοι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μπορεί να αποδώσει αθρηστικά και στο τουριστικό μας προϊόν. Για τις ξένες δυνάμεις που μας ήρθαν τις τελευταίες δύο ημέρες, τι έχετε να πείτε, κύριε Δήμαρχε? Καταρχήν, είναι συγκινητικό το ότι έρχονται. Αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη ότι το δράμα της Βόρειας Εύβοιας, το οποίο είναι ουσιαστικά το ολοκαύτωμα της Βόρειας Εύβοιας, αναφέρομαι και θα ξαναφερθώ ότι την 8η Αυγούστου θα την κηρύξω μέρα περιβαλλοντικού ολοκαυτώματος της Βόρειας Εύβοιας. Συγκίνησε λοιπόν όλο τον πλανήτη και πραγματικά τους ευχαριστώ θερμά και παραμένουμε εντυπωσιασμένοι από τον εξοπλισμό, την τάξη, την οργάνωση και την επαρκιά τους. Αν τους είχαν φέρει από τη δεύτερη μέρα, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα? Νομίζω ότι από τη δεύτερη μέρα μπορούσαμε και μόνοι μας να κατασβέσουμε τη φωτιά. Τι έφταξε, κύριε Δήμαρχε, κατά τη γνώμη σας? Από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί βρίσκομαι όλες τις ημέρες στο βουνό. Είμαι όλες τις μέρες δίπλα στη φωτιά. Και όχι μόνος μου, μαζί με τους συνεργάτες μου και μαζί με τους κατοίκους αυτού του τόπου. Και η εντύπωση, η άποψη που έχει διαμορφωθεί είναι ότι υπήρχε μια ανεπάρκεια στο συντονισμό που δεν ξέρω πού οφείλεται. Όταν ανέβηκα στην κορυφή του Καβαλάρη πάνω από τη Μονή του Σουή Δαβίδ, μέσα στο διπλανό Δήμο, και είδα τη φωτιά να ανεβαίνει στην κορυφή, και καλέσαμε για βοήθεια με ένα αέρα μέσα και δεν ήρθαν, η ορατότητα ήταν τέτοια που από το σημείο που βρισκόμουν έβλεπα τη Ρούμελη απέναντι. Δεν υπήρχε πρόβλημα πτήσεων. Τα αεροπλάνα πετούσαν και έκαναν βολές ρήψεις σε άλλα, τα ελικόπτερα σε άλλα σημεία. Αν σταματούσε εκεί, δεν θα έφτανε ποτέ η φωτιά στην Κοκκινομηλιά, στον Κρονερίτη, στις Μηλιές και στα χωριά της Ιστιαίας και το Αρτεμισίου, τα οποία κατέκαψε. Όπως επίσης και μπορώ να αναφέρω και άλλα περιστατικά τέτοιου είδους, ή ερχόντουσαν σε ένα σημείο τα αέρια μέσα και έκαναν μία-δύο ρήψεις και εξαφανιζόντουσαν, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αποτέλεσμα. Να μην έχουμε αποτέλεσμα, ήμασταν παρόντες όλοι. Όλο αυτό ήταν ένα δράμα, γι' αυτό και κατέφυγα πολλές σε αυτές τις εναγώνιες εκκλήσεις για βοήθεια. Γιατί πραγματικά νιώθουμε ότι είμαστε αβοήθειοι. Θα αναφέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κοκκινομηλιάς. Η Κοκκινομηλιά είναι το ορεινότερο χωριό του Δήμου. Και η φωτιά μπήκε πρώτη. Μπήκε πρώτη και η εκένωση έγινε αργά το βράδυ της Πέμπτης προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Η εκένωση έγινε χωρίς παρουσία πυροσβεστικού οχήματος, αν είναι δυνατόν.
το χωριό έμεινε αβοήθητο. Κάηκαν τα περισσότερα σπίτια που έχουμε καεί σε όλο το Δήμο, ή μάλλον μόνο σε αυτό το χωριό κάηκαν σπίτια, μόνιμες κατοικίες. Δεν έμεινε κανείς να το υπερασπιστεί. Και την επομένη μέρα που ακόμα είχαμε μικροαιστείες και έκαναν τις αυλές και υπήρχε ανάγκη να κατασβέσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και να μην χαθούν ακόμα περισσότερα σπίτια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν όλοι, ότι οι άνθρωποι της υπαίθρου και οι περισσότεροι από εμάς, αν χάσουμε το σπίτι μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα δεύτερο. Ούτε λύνεται το πρόβλημα με μια επιδότηση, η οποία όσο γενναία και να είναι, δεν ανακουφίζει κανέναν. Γιατί υπάρχει ταλαιπωρία, υπάρχει απώλεια της εστίας, που είναι πολύ σημαντικό. Την επόμενη μέρα δεν ήρθε κανένα πυροσβεστικό. Και αναγκάστηκα να στείλω γεωργικά μηχανήματα με ψυχαστικά εργαλεία για να μπορέσουμε να σβήσουν μόνοι τους τις εστίες της φωτιάς. Αυτό αποτιμά την εξαήμερη ή επταήμερη καταστροφική πορεία και χαρακτηρίζει μάλλον την εξαήμερη καταστροφική πορεία αυτής της πυρκαγιάς μέσα στο Δήμο Εστίας Διψώ. Κύριε Δήμαρχε, και θα κλείσουμε και με αυτή την ερώτηση. Οι νέοι είναι νέοι, έχουν άλλη ψυχολογία, έχουν άλλο μέλλον, άλλο όραμα. Οι ηλικιωμένοι όμως που έχουν γεννηθεί, έχουν περάσει 70-80 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, έχουν υποστεί ένα ψυχολογικό σοκ. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους για να βοηθηθούν ψυχολογικά? Δεν μπορούν να αντικρίσουν αυτό που βλέπουμε. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι 70 και 80 ετών αναφέρουν ότι επέστρεψα στο χωριό μου μια μέρα μετά και δεν τον γνώριζα, το χωριό που δεν είχα φύγει ποτέ. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα δουν το χωριό τους ποτέ ξανά όπως το ξέρανε. Και δεν θα δουν και τα παιδιά τους. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δεν θα δουν ούτε τα παιδιά τους το χωριό όπως το γνώρισε οι παππούδες και δεν θα δουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τον τόπο μας όπως τον είδαμε εμείς. Γιατί το περιβάλλον που καταστράφηκε ήταν πραγματικά παθένα. Στο σύνολό του ένα μνημείο της φύσης με υπεραιωνόβια δέντρα, με ιδιαίτερο κάλος, με διαφορετικότητες στα είδη, το οποίο καταστράφηκε και για πολλές γενιές δεν θα το ξαναδούμε. Και το ξέρετε, γιατί έχετε παλέψει και για την UNESCO και για πολλά πράγματα για το τόπο σας και το ξέρετε απ' έξω αυτό το δάσος. Η αλήθεια είναι ότι ένας από τους λόγους που με οδήγησαν να επιστρέψω στην πατρίδα μου και να σταδιοδρομήσω επαγγελματικά, να κάνω οικογένεια και τελικά να πολιτευτώ, ήταν το φυσικό περιβάλλον. Επέλεξα λοιπόν συνειδητά τα παιδιά μου να ζήσουν εδώ για να ζήσουν και να νιώσουν και να απολαύσουν και να δημορφώσουν χαρακτήρα εν τέλει μέσα σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Δυστυχώς τα παιδιά μου θα μεγαλήσουν στην ίδια περιοχή που μεγάλωσα εγώ, αλλά σε έναν άλλο τόπο. Σε έναν τόπο με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό σας λέω ότι κάηκε το σπίτι μας και αυτό είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θα ξεχάσουμε, αλλά δεν θα συγχωρήσουμε κιόλας.